αριστερά και δηλαδή ο Σκόκο θα πάει δεξιά και ο Ετίνιο θα έρθει αριστερά. Το Σκόκο η φυσική τη θέση εκεί είναι φυσικά. Πλιάτσικας με το Σιμάο. Καραγκούνης, ξανά ο Σιμάο. Τσίκωσε την μπάλα για να τη διώξει μακριά. Μαϊστόροβιτς. Εντίνιο έκλεψε. Κάνε κίνηση ο Μπλάνκο σαν φόρο. Εντίνιο έχει καλό διασκευισμό. Πολύ ωραίο γκολ. 1-0. Στο 20 η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Ένα έξοχο γκολ από τον Εντίνιο. Ο Εντίνιο που θα έλεγε κανένα πλασέ όνειρο και έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Γκαλίνοβι. Στο δεύτερο ημιχρόνο κάτι θέλει να αλλάξει πάνω στον άξονα. Λογικό. Πιστεύω ότι ο Γκάμπριελ θα βγάλει έξω. Λογικό, ακούγεται να θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα από τη μεσαία γραμμή και μετά να θέλει να βρει ένα παίχτη που μια ατομική ενέργεια. Αυτό μια ατομική μπορεί να κάνει κάτι. Να κάνει μια διαφορά. Εδώ ο Βίντρα έχασε, η ΑΕΚ βγαίνει με το Σκόκο, καταδιώκει ο Βίντρα, γυρίζει ο Μπλάνκο. Έχουν επιστρέψει, επιστρέφουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Εντίνιο στη φάση προσπαθεί να γυρίσει. Ο Γκαλίνοβιτς βγαίνει. Για να δούμε. Μπλάνκο, λίγα μέτρα φορά απέναντι στον Γκαλίνοβιτς. 2-0. Σκαθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Έστειλε στην ΑΕΚ Παναθηναϊκός. 2-0. Εδώ προήλθε από το πέναλτι. Εκείνη τη μισή ευκαιρία μόνο. Αυτό που παρουσίασε, ό,τι έδωσε πήρε. Λεπτά, έχουμε περάσει τα δύο από τα τέσσερα των καθυστερήσεων. Ο Κυριάκος πήγε στην κεφαλιά. Σαριέγγι θα γυρίσει πίσω. Ο Γκαλίνοβιτς θα γεμίσει και αυτός εκεί προς το κέντρο της Αμνετσάκ. Πλέον παίζει με Κυριάκο, Μαϊστόροβιτς και Αλεξόπουλο πίσω. Ήταν 5 μαζί με τους δύο μπακ, το Χουάν Φραν και το Ράμος. Ιβάνσιτς. Φάουλ. Τελευταίο λεπτό στο Μαρούσι. Φάουλ και τον Παναθηναϊκό με τον Καραγκούνη. Πέρασε η μπάλα στα δίχτυα. Μειώνει ο Παναθηναϊκός στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τέταρτο με τον Καραγκούνη. Το απευθείας χτύπημα φάουλ. Σε 2-1.